Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Απόψε σας υποδεχόμαστε σε μια πρωτεύουσα που θα σας κατακτήσει από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής. Ταξιδεύουμε στην ονειρική και παραμυθένια Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της στη Λισαβόνα και σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Κυρίες και κύριοι, εικόνες έχουν ξεκινήσει και είναι όλες δικές σας. Λισαβόνα, η πόλη των ατελείωτων πανοραμάτων, κτισμένη στη λιμνοθάλασσα που σχηματίζει ο Τάγος, αμέσως πριν εκβάλει στον Ατλαντικό, ξαπλωμένη σε 7 λόφους, η Λισαβόνα συναρπάζει με την απλότητά της. Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας θα σας φανεί σαν ένα απέραντο θέατρο, με τις σειρές των σπιτιών της στις λοφοπλαγιές να μοιάζουν θεατές πάνω σε κερκίδες. Απότομη στριφογυριστή δρόμη, παραδοσιακή μουσική, φάντο, κρεμώδεις τάρτες, υπέροχες θέες από τα τεράστια Μιραδόρ, καλές τιμές και ήλιος. Ό,τι και αν ονειρεύεστε για το ταξίδι σας στη Λισαβόνα, η εκπομπή μας θα σας το δώσει απλόχερα. Θα είμαστε η ιδανική συντροφιά σε ένα ταξίδι σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, με γοητεία, παράδοση και ιστορία. Το ταξίδι μας θα ξεκινούσε με τον καλύτερο τρόπο, με την απευθείας πτήση νωρίς το πρωί εδώ από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λισαβόνα, 8:30 πτήση, πάρα πολύ σημαντικό αυτό για αυτόν που θα πάει 3 ημέρες στην Πορτογαλική πρωτεύουσα, διότι έχεις όλη την ημέρα μπροστά σου. Φτάσαμε στη Λισαβόνα 10:30. Έχουμε, βλέπετε, και 2 ώρες διαφορά. Χωρίς καμία καθυστέρηση, επιβιβαστήκαμε στο βαν και χαράξαμε πορεία για τη γειτονιά του Μπελέμ. Πριν όμως από αυτό, θα παίρναμε δυνάμεις με ένα γρήγορο καφεδάκι. Τρώμε ένα πολύ σπορο κρίς μπρετς βρώμης και φεύγουμε σφαίρα. Γιατί, κυρίες και κύριοι, Λισαβόνα, γι' αυτό. Πύργος Μπελέμ, όπως εμείς ακριβώς έχουμε την Ακρόπολη, οι Πορτογάλοι έχουν αυτόν εδώ τον πύργο, ο οποίος σημειωτέων είναι το πιο πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο σε όλη την Πορτογαλία. Ο περίτεχνος πύργος του Μπελέμ είναι στο χείλος του Τάγου για να μας θυμίζει το ένδοξο απικιακό παρελθόν και την ναυτική παράδοση της Λισαβόνας.
Όταν θα έρθετε εδώ στη Λισαβόνα, θέλω να ξεκινήσετε τη βόλτα σας από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς σήμερα. Πιστέψτε με, όταν θα κάνετε τη βόλτα στο Μπελέμ, θα καταλάβετε σε ποια πόλη ακριβώς βρισκόσαστε. Διότι λένε πολλοί, σιγά, ταξίδι στη Λισαβόνα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, η Λισαβόνα είναι μια από τις πιο παλιές πρωτεύουσες παγκοσμίως. Στην Ευρώπη είναι η τρίτη. Την περνάει μόνο η Κωνσταντινούπολη και η Βενετία. Άρα δεν έχετε έρθει καθόλου σε τυχαία πόλη. Εδώ μαζί μου τώρα τι βλέπετε, ένα κόσμημα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης. Γιατί είναι τέτοιο? Διότι πάρα πολύ απλά αυτός ο πύργος το 1501 που ξεκίνησε να κατασκευάζεται είχε ένα στόχο, να προφυλάξει τη Λισαβόνα από τους εχθρούς της. Για να πάρετε μια γεύση τι γίνεται εδώ στο Μπελέμ, Ελεανάκη, κάνε σε παρακαλώ πολύ τον κόσμο που είναι στην ουρά για να μπει μέσα στον πύργο. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που έρχονται για να δούνε αυτόν τον πύργο που είναι κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα. Τώρα, θα μου πείτε, καλά, δεν έχουμε ξαναδεί πύργο στη ζωή μας. Σας ενημερώνω ότι τέτοιο πύργο δεν έχετε ξαναδεί. Πύργος που να είναι νεογοτικής αρχιτεκτονικής και να έχει μέσα και στοιχεία μαυριτάνικα, δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι πύργοι. Αυτός εδώ είναι ένας από αυτούς. Πώς λέγεται αυτό ακριβώς το είδος της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης στην Πορτογαλία και στη Λισαβόνα? Μανουελίνο. Από πού προέρχεται το όνομα? Από τον βασιλιά Εμμανουήλ τον πρώτο. Ποιος ήταν αυτός, κυρίες και κύριοι, ο βασιλιάς? Ο άνθρωπος που σκέφτηκε, τόσα λεφτά έχει η Λισαβόνα, πώς θα δείξουμε ότι εμείς κάποτε κατακτήσαμε τον κόσμο? Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος φρόντισε πάρα πολύ απλά όλο τον πλούτο της Λισαβόνας να τον συγκεντρώσει και να δημιουργήσει όχι μόνο αυτόν τον πύργο, αλλά και άλλα κτίρια αξιοθέατα που θα δούμε σε λίγο μαζί. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραίο κόλπο έχει βρει εδώ ο άνθρωπος. Τρίκυκλο, τουκ-τουκ, το λένε εδώ στη Λισαβόνα και σε άλλα μέρη του κόσμου. Κρασάκι 2-3 ευρώ ή μπυρίτσα, ό,τι θέλετε. Και καρέκλα σκηνοθέτη. Την έχει ο άνθρωπος μαζί του δηλαδή. Και κάθεστε όπως τα κορίτσια και βλέπετε ή ποτάμι ή πύργο Μπελέμ, ό,τι θέλετε. Ένας χαλαρός και απολαυστικός περίπατος στις όχθες του Τάγου με μαρίνες και ωραία καφέ θα σας οδηγήσει στο Μνημείο των Ανακαλύψεων. Και από τον πύργο Μπελέμ, μετά από αυτή την πολύ όμορφη διαδρομή, Μνημείο Ανακαλύψεων. Μπροστά σας, έργο της Χούντας του 1962, αυτό που βλέπετε είναι μία καραβέλα που το ύψος φτάνει τα 52 μέτρα. Πρώτος, ο πρίγκιπας Ερίκος, ο θαλασσοπόρος. Ποιος είναι αυτός? Ο άνθρωπος που χρηματοδότησε όλους τους μεγάλους εξερευνητές Πορτογάλους για να ανακαλύψουν τον κόσμο.
vou levar da lua hoje. Eu vou levar da lua hoje. Η Χούντα εδώ στην Πορτογαλία έπεσε όταν έπεσε και η Χούντα στην Ελλάδα, δηλαδή το 1974. Ευτυχώς το μνημείο έμεινε, διότι πάρα πολύ απλά ήταν πολύ ωραίο. Τώρα τι βλέπουμε, ήρθαμε από την αριστερή μεριά για να σας δείξω το τρίτο άγαλμα. Ο όρθιος κύριος που βλέπετε είναι ο περίφημος Βάσκο Ντεγκάμα. Τον έχετε ακούσει? Αν δεν τον έχετε ακούσει, θα τον ακούσετε τώρα, διότι είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος. Είναι αυτός που ανακάλυψε τις Ινδίες. Ποιος άλλος νόμιζε ότι ανακάλυψε τις Ινδίες ενώ ανακάλυψε την Αμερική? Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Πού καταλαβαίνουμε ότι έκανε λάθος? Διότι τους ιθαγενείς τους είπε Ινδιάνους. Νόμιζε ότι είναι στις Ινδίες. Πρώτοι λοιπόν πήγαν εκεί οι Πορτογάλοι, περάσανε τους Ισπανούς και φέρανε πρώτοι στην Ευρώπη, τι νομίζετε? Τα μπαχαρικά, που για τότε ήταν αληθινός χρυσός. Και δεύτερος χρυσός ήταν τα εξωτικά φρούτα. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα χρήματα και με τον πλούτο που φέρανε από αυτές τις περιοχές, ξεκίνησαν να χτίζονται όλα αυτά τα πολύ ωραία παλάτια που βλέπετε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Λισαβόνα. Ωραίο αυτό το μοσαϊκό, έτσι. Πού το έχουμε δει αλλού? Στη Βραζιλία. Ρίο Ντετζανέιρο. Τι σχέση έχει η Πορτογαλία με το Ρίο Ντετζανέιρο? Φυσικά η Βραζιλία ήταν κτίση της Πορτογαλίας και οι Βραζιλιάνοι απελευθερώθηκαν από τους Πορτογάλους το 1822. Ο χάρτης του κόσμου που θα δείτε εδώ στη Λισαβόνα δεν έχει να κάνει με τη γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής. Έχει να κάνει με το που πάτησαν το πόδι τους οι Πορτογάλοι και που έκαναν δικές τους κτίσεις. Και ξεκινάμε από το Μακάο το 1514, δηλαδή 15ος αιώνας, και ό,τι βλέπετε εδώ επάνω, τα βλέπω ανάποδα εγώ βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, όλος ο τότε γνωστός κόσμος ήταν γεμάτος από κτίσεις της Πορτογαλίας. Κοιτάξτε μέχρι που φτάσανε, έτσι. Γύρω στα 15 λεπτά με τα πόδια θα χρειαστείτε για να φτάσετε στο μοναστήρι των Ιερονιμητών. Το περίτεχνο μοναστήρι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα του Μπελέμ και είναι εθνικό μνημείο που ανήκει στην UNESCO από το 1983. Μοναστήρι Ιερονιμητών, πραγματικά πολύ όμορφο, περίτεχνο. Κοιτάξτε το λίγο, αυτό εδώ το μοναστήρι, κυρίες και κύριοι, τι μαρτυρά? Μαρτυρά τον πλούτο της Πορτογαλίας τον 15ο αιώνα. Το μοναστήρι, μνημείο πλούτου της εποχής των ανακαλύψεων, χρηματοδοτήθηκε από τα χρήματα του πιπεριού, ένα φόρο επί των μπαχαρικών, των πολύτιμων λίθων και του χρυσού. Φτιάχτηκε το 15ο αιώνα, το 1501, άρα μιλάμε για αιώνες ιστορίας. Έχει αυτήν εδώ την πύλη, η οποία είναι πραγματικά μοναδική, γιατί όλη η αρχιτεκτονική της, στην υπερβολή βεβαίως, τι μας δείχνει? Την ιστορία της Πορτογαλίας, έτσι. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής και διακόσμησης της Πορτογαλίας και βεβαίως της Λισαβόνας. Έχει την ίδια φιλοσοφία με τον πύργο που μόλις είδαμε, του Μπελέμ. Είναι στο Μπελέμ βεβαίως. Και είναι από τον βασιλιά, τον Εμμανουήλ, τον Α, ο οποίος έκανε όλη αυτήν τη φιλοσοφία τρόπο αρχιτεκτονικής για την πόλη. Στο μοναστήρι υπήρχαν οι Ιερονιμίτες με το τάγμα τους μέχρι το 1834. Στη συνέχεια όμως διαλύθηκαν, αλλά πρόσφεραν στην πόλη μια πολύτιμη υπηρεσία. Είναι η δημιουργή του περίφημου Pastéis de Belém. Και από το μοναστήρι των Ιερονιμητών φυσικά και θα περάσετε από το Pastéis de Belém από το 1837. Είναι ένα από τα πιο παλιά καφενεία της πόλης, που βεβαίως έχει μια φοβερή ιστορία. Ποια είναι αυτή? Ότι εδώ δημιουργήθηκε αυτό το περίφημο γλυκό, η τάρτα δηλαδή που λέμε της Λισαβόνας, το οποίο είναι το εθνικό γλυκό όλης Πορτογαλίας. Και πώς φτιάχτηκε? Οι μοναχοί για να κολλάρουν τα άμφια τους, παίρνανε το ασπράδι των αυγών. Και το υπόλοιπο, τον κρόκο δηλαδή, τον δίνανε εδώ
σε αυτό το καφενείο και έτσι φτιάξανε το γλυκάκι. Δηλαδή, ουσιαστικά η συνταγή αυτή έγινε κατά λάθος. Αυτή εδώ ουσιαστικά είναι η είσοδος. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δυστυχώς. Hello, how are you? Πολύ όμορφο μέρος, από τα πιο όμορφα που μπορείτε να δείτε. Σας είπα, έτσι έχει πιο μεγάλη ουρά από το μοναστήρι εδώ πέρα. Ελάτε μέσα. Να ξέρετε ότι η Λισαβόνα γενικώς έχει πολλά ωραία τέτοια μέρη και δεν θα δούμε μόνο τα τουριστικά και αυτά που διαφημίζονται, θα δούμε και άλλα. Λοιπόν, να τα. Εδώ είναι. Φτιάχνονται η κρέμα τους από τους κρόκους των αυγών και σιρόπι ζάχαρης. Χτυπιούνται, όπως σας είπα, τους κρόκους τους έδωσαν οι μοναχοί. Και για να είναι σωστό, βάζετε από πάνω κανελίτσα και ζάχαρη. Σαν την μπουγάτσα ένα πράγμα, με λίγα λόγια. Όσο θέλετε, έτσι, όσο αντέχει ο καθένας. Είναι εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ευτυχισμένος, έτσι. Η κρέμα μοιάζει σαν τη δική μας την μπουγάτσα, μόνο που εγώ τη βρίσκω λίγο πιο σφιχτή. Αφού χαλαρώσαμε αρκετά με τα μπουγατσάκια του Μπελέμ, πήγαμε μια κοντινή βόλτα στην οδό Βιεϊρά. Οδός Βιεϊρά, ακριβώς απέναντι από τα γλυκάκια, τα οποία παρένθεση για εμένα παρά είναι γλυκά, έτσι θα τα ήθελα με λίγο λιγότερη ζάχαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τι μου αρέσει τη Λισαβόνα, κοιτάς κάτω πολύ ωραία πλακόστρωτα δρομάκια και ξαφνικά γυρνάς επάνω και βλέπεις τα κτίρια αυτά ντυμένα με πολύ όμορφα πλακάκια. Μετά τη Βιεϊρά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το Εθνικό Μουσείο Αμαξών. Ναι, ακριβώς όπως το ακούτε. Πρόκειται για μια πλούσια συλλογή από άμαξες που χρονολογούνται από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα. Οι βασιλικές άμαξες κλέβουν την παράσταση και είναι από απλές έως και εξωφρενικές. Μέχρι και επίχρυσα αγάλματα θα δείτε πάνω σε τεράστιες μπαρόκ άμαξες που είχαν στόχο φυσικά τον εντυπωσιασμό. Εδώ βλέπουμε άμαξες που πήγανε αποστολή στο Βατικανό στον Πάπα. Και επειδή θέλαν να δείξουν οι Πορτογάλοι πόσο δυνατοί είναι και πόσο φίλοι του καθολικισμού, δημιουργούσαν τέτοια έργα που μαρτυρούσαν την ένωση των θαλασσών, τη μάχη που δώσανε για τον καθολικισμό, όπου τα βάλανε ακόμη και με λιοντάρια. Δηλαδή, όλες έχουν νοήματα οι άμαξες και εδώ βλέπουμε το πίσω μέρος των αμαξών που πήγανε στο Βατικανό. Δείτε τον όγκο του έργου, έτσι. Το πίσω μέρος και τώρα εδώ πάμε στο μπροστά. Ο στόχος εδώ με αυτές τις άμαξες ήταν να πείσουν τον Πάπα να τους κάνει Μητρόπολη του Καθολικισμού. Δηλαδή να τους δώσει ρόλο στην Παπική Εκκλησία. Και θέλω το πλάνο αυτό, Ελένα, από εδώ. Γιατί θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε για ένα παραμύθι, έτσι. Όταν, ας πούμε, ακούμε σταχτοπούτα και τα λοιπά, κάτι τέτοιο νομίζω ότι φανταζόμαστε πλάκα στην πλάκα, έτσι δεν είναι? Αργά μεσημέρι πια πτώματα, μπήκαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο μας. Η Λισαβόνα μας υποσχόταν από τις πρώτες εικόνες έντονες συγκινήσεις και γι' αυτό δίχως καθυστέρηση αφήσαμε βαλίτσες, κάναμε ένα μπάνιο και βγήκαμε στη βόλτα. Επόμενος σταθμός του ρεπορτάζ, η Μπάισα ή αλλιώς η κάτω πόλη της Λισαβόνας. Χωρίς
Χωρίς καμία αμφιβολία, κυρίες και κύριοι, η Μπάισα ή η Μπάιξα είναι το πιο εντυπωσιακό και όμορφο κομμάτι της Λισαβόνας. Πλατείες, δρόμοι, νεοκλασικά κτίρια, καφέ, εστιατόρια και μαζί ο πεζόδρομος Άρκο ντε Ρούα Αουγκούστα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Το ρεπορτάζ θα το ξεκινάγαμε από την πλατεία Εμπορίου. Η όμορφη παρόχθια πλατεία είναι ένα τεράστιο τετράγωνο με σκιερές στοές. Ήταν το επίκεντρο όταν ξαναχτίστηκε η πόλη μετά το μεγάλο σεισμό του 1755 που δεν άφησε τίποτα όρθιο. Κάπως έτσι θα ανακαλύψετε την πριγκίπισσα του Ατλαντικού που έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι την πόλη τους εδώ τη Λισαβόνα. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα με την Ελεάνα να δείτε το ποτάμι που εκβάλλει βεβαίως στον Ατλαντικό. Και πού μαγεύεται ο επισκέπτης, ε? Αυτή είναι η Λισαβόνα. Πλατεία Εμπορίου. Γιατί λέγεται έτσι? Μόλις το ανακαλύψατε μαζί μου, διότι εδώ έσκαγαν τα εμπορεύματα για τα πλοία. Παλιά αυτή η πλατεία που βλέπουμε μαζί σήμερα ήταν η πλατεία του βασιλιά. Δεν είναι πλέον. Εκεί μπροστά ήταν τα ανάκτορα, τα οποία τα γκρεμίσανε και φτιάξανε έναν από τους ομορφότερους δρόμους της Ευρώπης. Θα τον περπατήσουμε μαζί σε λίγο. Και να είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσα στην πλατεία Εμπορίου που τι σας θυμίζει και λίγο από Μαδρίτη, έτσι. Τεράστια πλατεία, χιονοστοιχίες, καμάρες, μέσα δρομάκια για βόλτα τις ζεστές ώρες της ημέρας. Και τι πρέπει να ξέρετε για εδώ? Ότι εδώ χτυπάει η καρδιά του κέντρου της πόλης. Όχι του ιστορικού κέντρου, απλά του κέντρου της πόλης. Τι συνέβη? 1909 σκοτώσανε το βασιλιά Κάρολο, τον δολοφονήσανε και μαζί το γιο του Λουδοβίκο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν και το τέλος της βασιλείας στην Πορτογαλία. Γεια σας. Από τότε δεν υπάρχει πλέον βασιλιάς στη συγκεκριμένη χώρα και το παλάτι που βρισκόταν εκεί, ακριβώς απέναντι, το κατεδαφίσανε και κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο πεζόδρομο. Πολύ ωραία βολτίτσα, ειδικά όταν έχει ήλιο, είναι να κάνετε μέσα από τις κιονοστοιχίες και τις καμάρες. Για πάμε να δούμε, γιατί έχει και πολύ ωραία μαγαζάκια. Αυτός εδώ ο δρόμος που γίνεται ο κακός χαμός είναι η Ρούα Αγκούστα. Είναι ο πιο ωραίος δρόμος σε όλη τη Λισαβόνα, παιδιά. Θα τον περπατήσουμε, αλλά προς το παρόν σας έχω μία έκπληξη εδώ στη γωνία. Αλλά κοιτάξτε, πλατεία Εμπορίου, Ρούα Αγκούστα. Και πάμε. Μαρτίνχο ντε Αρκάντα, στην πλατεία Εμπορίου. Θέλω να περάσετε από εδώ, διότι μιλάμε για ένα καφενείο με καταπληκτικές τιμές, όπου ήταν το στέκι του ποιητή Φερνάντο Πεσόα, καθότανε εδώ ακριβώς, σε αυτό το τραπεζάκι, και όπως βλέπετε έχουν το φλιτζάνι του, το κουτάλι του, τα βιβλία του κτλ. Εδώ το συγκεκριμένο καφενείο για φαγητό ανοίγει μετά τις 7 το απόγευμα και έχει καταπληκτικά τραπεζάκια, τα οποία θα σας τα δείξω τώρα. Κάθεστε εδώ σε ένα από αυτά, το κλείνετε αν θέλετε και τηλεφωνικά και έχετε θέα της πλατείας Εμπορίου και φυσικά είσαστε κάτω από τις καμάρες. Καφενείο του 1782, δηλαδή αμαρτία να μην πιεις ένα κρασάκι, ρε παιδί μου, ένα λικέρ, και περνάει και ο μάστορας από μπροστά, δεν πειράζει. Δηλαδή εδώ αράζεις, από πίσω σου η ιστορία της πόλης, μπροστά σου η πλατεία Εμπορίου. Τι άλλο να θέλεις από τη ζωή σου, ρε φίλε? Στην υγειά σας
Διάλειμμα 5 λεπτών και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Λισαβόνα θα λες και θα κλαις. Η Ρούα Αγκούστα είναι ένας ζωντανός πεζόδρομος διακοσμημένος με ψηφιδωτά πεζοδρόμια και γεμάτος μπουτίκ και καφετέριες. Είναι η κύρια τουριστική αρτηρία και η πιο όμορφη στην περιοχή Μπάισα. Όταν θα έρθετε στη Λισαβόνα θα καταλάβετε ότι η πόλη δεν είναι τόσο κοσμοπολίτικη όσο ανθρώπινη. Η Λισαβόνα αγαπάει τους πολίτες της. Τους τραβάει κοντά της με μια τεράστια αγκαλιά. Είναι μια πόλη εξαιρετικά φιλική και στους ντόπιους αλλά και στους τουρίστες. Γι' αυτό και έχει τόσο ξεχωριστή φυσιογνωμία σε σχέση με άλλες πόλεις της Ευρώπης. Τουρίστ. Τουρίστ. Αλλά μου λένε κάποιοι, μην πηγαίνεις στους τουριστικούς δρόμους που μαζεύεται όλος ο κόσμος. Συγγνώμη. Γιατί μαζεύεται ο κόσμος, για χαβαλέ. Ο κόσμος μαζεύεται γιατί είναι ωραίες αυτές οι περιοχές και έχουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό και γίνονται τουριστικές. Πού θα πάμε, κάπου να είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, αυτό εδώ τώρα που θα δείτε τουριστικό είναι, να μην το δείξουμε. Ομάδες των πανεπιστημίων, των σχολών και βγαίνουν κάθε Σάββατο και παίζουν μουσική και καλούν τον κόσμο να τους υποστηρίξει. Τόσο απλά, τόσο όμορφα, παρακαλώ πολύ. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Ο Τάσος Δούσης και οι εικόνες για ασυνήθιστα ταξίδια, εξωτικά, δύσκολους προορισμούς ή εύκολους, για Ελλάδα αλλά και για Ευρώπη εμπιστεύονται μόνο κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οργανώνουμε τα ταξίδια μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας για να μην έχουμε προβλήματα και εκπλήξεις. Τώρα αυτό το πλάνο που σας δίνει η Ελεάνα, τι νομίζετε ότι είναι? Σάντα Τζούστα. Είναι ο πύργος της δικαιοσύνης, δηλαδή ουσιαστικά τι μιλάμε για ένα ασανσέρ που το παίρνετε και σας ανεβάζει από την κάτω γειτονιά στην πάνω. Τι ακριβώς βλέπετε? Ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Εδώ στην Πορτογαλία αυτά τα ασανσέρ που είναι σε διάφορες γειτονιές, ουσιαστικά τα χρησιμοποιεί ο κόσμος όπως θα πάρει το ταξί ή το λεωφορείο. Pastéis de nata, δηλαδή pastéis de Belém, θα βρείτε σε όλη τη Λισαβόνα. Μόνο που θα έχουν άλλο όνομα. Υπάρχουν δεκάδες εργαστήρια που φτιάχνουν μπροστά σας το παραδοσιακό γλυκάκι, το οποίο είναι σκέτο χρυσορυχείο. Πριν σας βάλω στην πλατεία Ρώσιο, θέλω να σας βάλω στο Μανουέλ Ταβάρες. Ένα ντέλι από το 1860, παρακαλώ πάρα πολύ.
Εδώ τι μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να δοκιμάσετε το κρασί το οποίο και θα αγοράσετε. Ιδιαιτέρως τα κρασιά που έχουν σχέση με το πόρτο. Φίλος από τη Βουλγαρία, 22 χρόνια εδώ στο συγκεκριμένο ντέλι, μόλις άκουσε Έλληνες, μου λέει θα σε πάω εγώ να δεις τι μπουκάλια έχουμε εμείς κάτω. Εδώ, παιδιά, είναι η καρδιά του πόρτο, του περίφημου και διάσημου κρασιού της Πορτογαλίας. Εδώ είναι, να το. 1916, αριστερά, Ελεάνα. Αριστερά, εκεί, εκεί, να το. Βλέπεις. Yeah. 1867 είναι αυτό, Τάσο. Έλα, ρε. Του 1867 και κάνει 3.300. Εντάξει, τώρα έχετε καταλάβει από πού θα αγοράσετε πόρτο εάν δεν πάτε στο πόρτο. Δηλαδή, αν μείνετε στη Λισαβόνα. Εντάξει, ο άνθρωπος μας πήγε στο υπόγειο και μας έδειξε κρασιά που κάνουν 1.500 ευρώ και 1.700 και 2.000, έτσι. Οκ. Okay. Μας έδειξε παλαιωμένα κρασιά του περασμένου αιώνα. Αυτά δεν τα βρίσκεις σε άλλες κάβες. Και μετά από εδώ, από αυτό το πολύ ωραίο ντελικατέσεν, με την πλούσια ιστορία, θα πάτε στη γωνία, εδώ. Κονφεϊταρία Νασιονάλ. Από το 1829 και μόνο που θα σας ανοίξω την πόρτα. Έλα λίγο μέσα. Θα καταλάβετε που έχετε μπει. Εδώ τουρίστες και ντόπιοι κάνουν το πολύ απλό. Παίρνουν ένα καφεδάκι, ένα γλυκάκι, κάθονται όρθιοι όπως στην Ιταλία, το απολαμβάνουν και φεύγουν. Δεν θα τη δείτε την πλατεία Ρώσιο. Δεν σε βλέπω, Τάκη, να τη βλέπεις την πλατεία Ρώσιο. Διότι πέφτουμε συνέχεια σε μαγαζιά που είναι πραγματικά μοναδικά, πολύ γλυκά και ξεχωριστά, θα έλεγα. Λοιπόν, ταβέρνα του 1840 για μπακαλιάρο και πράσινο κρασί εδώ της Πορτογαλίας. Δεν είναι πράσινο, είναι αυτό που βλέπετε που είναι εδώ οι κυρίες, αλλά έτσι το λένε, πράσινο, τοπικό κρασί. Εδώ, τι κάνεις, μπαίνεις μέσα, τα παίρνεις στο χέρι, βγαίνεις έξω, φεύγεις, τα τρως. Έτσι ήτανε παλιά οι ταβέρνες, όπως αυτή εδώ που βλέπετε. Τα παραγγέλνεις. Να, πώς ήτανε, βλέπετε. Κοίτα απ' έξω. Δηλαδή, ερχότανε με το άλογο ο άρχοντας, τους σερβίριζαν το κρασί, την πύρα και τα μεζεδάκια, τα έπαιρνε με το άλογο και έφευγε. Τώρα, σε αυτήν την ταβέρνα είσαστε, έτσι. Η πλατεία Ρώσιο είναι το νευραλγικό κέντρο της Λισαβόνας για 6 αιώνες. Ήταν η σκηνή για ταυρομαχίες, εκτελέσεις, φεστιβάλ, στρατιωτικές παρελάσεις. Σήμερα τα κτίρια στεγάζουν ωραίες καφετέρειες και εστιατόρια και στην πλατεία παίζουν παιδάκια, ενώ γίνονται συγκεντρώσεις αντικυβερνητικές μαζί με συγκροτήματα που κάνουν τις πρόβες τους. Για εμένα, από τις πιο ωραίες πλατείες της πόλης, πλατεία Ρώσιο, συντριβάνι γαλλικού τύπου, εδώ θα το δείτε. Μπροστά μας είναι το Εθνικό Θέατρο, θα φτάσουμε και μέχρι εκεί. Αλλά σας κάνω αυτή τη βόλτα εδώ, στο κέντρο της πόλης, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα της Λισαβόνας. Αυτή, παιδιά, είναι η Λισαβόνα. Απόγευμα πια και δεν λέγαμε να σταματήσουμε τη βόλτα στη Λισαβόνα όσο κουρασμένοι και αν νιώθαμε. Ένα καφεδάκι, λίγες ανάσες και συνεχίζουμε. Η πρωτεύουσα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της δεν σε αφήνει να ησυχάσεις με το ρομαντισμό, το μυστικισμό και τη θλιμμένη γοητεία της. Η πόλη σου κάνει ιδιαίτερα το βράδυ νοσταλγική αλλά βαθιά παραδοσιακή. Στην Πάισα, εκεί που κάνουμε το ρεπορτάζ, χτυπάει η καρδιά της σύγχρονης πόλης και εμείς αφαιθήκαμε στους ζωντανούς ρυθμούς της. Σιγά σιγά βραδιάζει. Απέναντι από την πλατεία Ρώσιο, πολύ ωραία εστιατόρια, τουριστικά μεν, αλλά παραδοσιακά δε, όπως το Νικόλα, αυτό εδώ.
Εξαιρετικό και αρχιτεκτονικά. Τώρα στην πλατεία Ρώσιο και στον δρόμο που περπατάμε θα δείτε τέτοια ωραία μαγαζάκια. Τώρα αυτό τι σας κάνει εσάς? Τι μπουτίκ, ας πούμε, έτσι βάζετε με το μυαλό σας? Μπουτίκ σαρδέλας. Μωρέ, όπως σας το λέω και όπως το ακούτε. Έλα μέσα, Ελένα. Η σαρδέλα στα καλύτερά της. Κάνουνε θράψη οι κονσέρβες σαρδέλας, τις οποίες τις βρίσκεται σε 5.000 γεύσεις, διαφορετικές, ξεχωριστές, και είναι ένα από τα καλύτερα αναμνηστικά που θα πάρετε από την Πορτογαλία. Σαρδέλα μπακαλιάρος, μπακαλιάρος σαρδέλα. Ό,τι γουστάρετε από τα δύο. Πάντως, μαγαζί τέτοιο σαρδέλας, εγώ δεν. Α, Ελανάκη, τώρα εδώ θα δούμε και το θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο, που έτσι με την μπλε ώρα φωτίζεται και πάρα πολύ ωραία. Κοίτα το λίγο. Πάμε για την πλατεία Ρεσταουρανδούρες, αν το λέω σωστά, που δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, τρία λεπτά είναι. Αυτός εδώ είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός της πλατείας Ρώση. Είπατε τίποτα? Όχι, αν είπατε, είμαι εδώ να τα ακούσω δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και να λοιπόν τώρα εδώ σιγά σιγά με την Ελεάνα φτάνουμε στον οβελίσκο της Νίκης και της Ανεξαρτησίας. Είναι αυτός εδώ. Α, μπράβο, Ελεάνα. Τέλεια. Στο κέντρο της πλατείας που τη διαβάζουμε Ρεσταουραδόρες, είναι αυτός ο περίφημος οβελίσκος της Ανεξαρτησίας, διότι εδώ η Πορτογαλία απέκτησε την ελευθερία της από τους Ισπανούς που την είχαν για 70 χρόνια υποκατοχή το 1640. Το διαβάζω, έτσι. Rua das Portas de Santo Antão. Αυτός είναι ο δρόμος των θαλασσινών. Απ' έξω δεν το μάθανα ούτε μεθαύριο, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αγαπούν να κάνουν βόλτες και να απολαμβάνουν το φαγητό σε παραδοσιακά στέκια. Στη Λισαβόνα θα ευχαριστηθείτε φρέσκα ψάρια χωρίς να λείπουν και τα κρεατικά. Στο δρόμο των ψαριών θα έχετε πολλές επιλογές. Όμως η κορυφαία ακούει στο όνομα Casa Alentejo. Πώς πάμε, φάγαμε ωραία ή βόλτα ήρθαμε? Πολύ ωραία τρώμε. Εκπληκτικά. Από εδώ είσαστε? Όχι. Όχι, τουρίστες. Εκδρομή. Άρα το βρήκατε το καλό εστιατόριο. Μας στείλανε. Α, σας στείλανε. Συστημένοι ήρθαμε. Άρα καλά κάνουμε και το προτείνουμε στον κόσμο. Βεβαίως θα το προτείνετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα πολύ ξεχωριστό εστιατόριο, κυρίες και κύριοι, διότι έχει μαυριτάνικα στοιχεία στη διακόσμησή του. Μπαίνετε σε μία αυλή και πραγματικά μένετε με το στόμα ανοιχτό από αυτό που βλέπετε, διότι εδώ μιλάμε για ένα παλιό αρχοντικό σε στυλ μαυριτάνικο με στοιχεία γοτθικά. Όλο σκαλιστό, πολύ ξεχωριστό εστιατόριο στη διακόσμησή του, με παραδοσιακή κουζίνα, βραβευμένη, πολύ βραβευμένη. Και κοιτάξτε λίγο τι γίνεται από κόσμο που περιμένει ένα τραπέζι για να απολαύσει το φαγητό του εδώ. Το συγκεκριμένο εστιατόριο είναι από τα πιο καλτ της πόλης. Με νεομαυριτάνικο στυλ, το εστιατόριο έργο τέχνης, θα το έλεγα, εντυπωσιάζει, αν και είναι δύσκολο να βρεις τραπέζι, ιδιαιτέρως το Σαββατοκύριακο. Οι αίθουσες είναι η κάθε μία με ξεχωριστή διακόσμηση και η κουζίνα είναι αυστηρά παραδοσιακή. Ορίστε, βρήκαμε φαν της εκπομπής σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Λισαβόνας. Λοιπόν, το όνομά σας? Είμαι η Δήμητρα. Δήμητρα. Είμαι η Πόπη. Πόπη. Σάμρα. Α, ναι. Από κούκλες η μία πιο όμορφη από την άλλη. Α. Πείτε μου, σας αρέσει η Λισαβόνα? Εντυπωσιακή. Τρώτε ωραία σήμερα εδώ? Δεν έχουμε ξεκινήσει. Α, όχι ακόμα. Αλλά είναι
Καλά, ο χώρος είναι αξεπέραστος, αλλά και το φαγητό είναι παραδοσιακό, έτσι. Έτσι. Το Casa Lentejo θα ήταν μια καλή επιλογή για φαγητό, αλλά τελικά μας κέρδισε το βραβευμένο με 2 αστέρια Michelin Bairo do Avilés. Επιλέξαμε να φάμε στην περιοχή Bairo Alto, γιατί εδώ είναι όλη η νυχτερινή διασκέδαση της πόλης, ιδιαίτερα στο Σάββατο βράδυ. Έχουμε έρθει σε ένα εστιατόριο πάνω σε έναν κεντρικό δρόμο και τρώμε όλες τις γεύσεις που έχει η Λισαβόνα. Χωρίς πλάκα τώρα, τρώμε πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά. Έχουμε πάρει μπακαλιάρο με αυτές τις ελιές που λένε ότι γίνονται έκρηξη στο στόμα σου. Μπακαλιάρος παντού βέβαια, σε όλη την Πορτογαλία και στη Λισαβόνα. Χταποδάκι, τάκος με χοιρινό, σαλάτα με κοτόπουλο, γιαούρτι, αβοκάντο, πίτες Πορτογαλίας, αυτά νομίζω, ε. Και πολύ ωραίο κρασάκι. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε και αυτό εδώ το πιάτο που λένε ότι σκίζει. Καταπληκτικό. Το συγκεκριμένο εστιατόριο είναι στην περιοχή του Bairro Alto, δίπλα από την διάσημη μπειραρία Trinidad. Τα τελευταία χρόνια έχει κλέψει την παράσταση στην περιοχή, ιδιαιτέρως με τα πιάτα μπακαλιάρου που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Το επόμενο πρωί θα αφήναμε για λίγο τη Λισαβόνα για να πάμε μέχρι την ονειρική Σίντρα. Εδώ μιλάμε για μια πόλη αληθινό παραμύθι που μοιάζει με ψεύτικη. Πρόκειται για μία από τις πιο ιστορικές και σημαντικές πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τα μνημεία και τα αξιοθέατα της συγκεκριμένης περιοχής συγκαταλέγονται στα 7 θαύματα της Πορτογαλίας. Οι Πορτογάλοι λένε ότι η Σίντρα με τα παλάτια και τα αρχοντικά της είναι η ομορφότερη πόλη της Πορτογαλίας. Το χωριό της Σίντρα μαζί με το παλάτι Πένα, το μυστηριακό Κίντα Νταρεγκαλέιρα, το αριστούργημα του ρομαντισμού, όπως επίσης και άλλα πάρα πολλά, θα τα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο των εικόνων για την Πορτογαλία και τη Λισαβόνα. Κυρίες και κύριοι, με εξεπόμενες εικόνες να είστε καλά και να θυμάστε πως όλες οι εκπομπές μας είναι και στο YouTube. What I chose to do, so go. Ποτάμι, Τάγος ή Μπελέμ. Εδώ δείχνω, Ελένα μου, Μπελέμ. Το ξέρω, αλλά τα πες γρήγορα και έπρεπε να το ξανακάνω. Ναι. Κωμωδία είσαστε. Μιλάμε για κωμωδία, ρε φίλε. Μιλάμε. Χάλια γίνατε, ρε φίλε. Είναι μόνο ένα. Ένα πολύ ξεχωριστό εστιατόριο. Αν φύγει και η κυρία από τη μέση, ίσως κάνουμε το ρεπορτάζ, please. No, no, please, we're filming now. Oh, I'm sorry. Okay, no problem. I'm so sorry. No problem, no problem. Σε αυτήν εδώ την πλατεία, φίλοι μου, ξέρετε, το 1909 δολοφονήθηκε ο βασιλιάς Φίλιππος και ο γιος του Λουδοβίκος. Ή δολοφονήθηκε ο βασιλιάς Λουδοβίκος και ο γιος του Φίλιππος. Δεν ξέρω, από τα δύο πάντως πρέπει να έγινε. Κάτσε να διαβάσω το σκοράκι μου να πω τι είναι ακριβώς. Κάτσε.